πέρα από κάποια πράγματα που έχουμε φέρει για, για το σχολείο σας, έχουμε φέρει και από ένα προσωπικό δωράκι για τον καθέναν από εσάς. Ήταν ένα ταξίδι στην Κρήτη που ξεκίνησε το Μάιο του 2023 από το Ρέθυμνο και τα Χανιά. Συνεχίστηκε στο Ηράκλειο τον περασμένο Φεβρουάριο και ολοκληρώθηκε με μια τριήμερη επίσκεψη σε δομές φιλοξενίας και τα ειδικά σχολεία στο Λασίθι. Οι ήρωες της Ντίτζια που δίνουν χαρά στα παιδιά έκλεισαν ένα μεγάλο κύκλο χαρίζοντας χαμόγελα. Ο στόχος είναι να επισκεφθούμε όλα τα ειδικά σχολεία και τις δομές φιλοξενίας παιδιών σε όλη την Ελλάδα. Αυτές τις μέρες ολοκληρώνουμε την περιοδία στην Κρήτη, όπου επισκεφθήκαμε και τους τέσσερις νομούς, Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου. Το να είσαι κοντά στην ιδιωτική πρωτοβουλία είναι ευαισθητοποιείς τον κόσμο, ευαισθητοποιείς τις ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες πραγματικά έχουν ένα πεδίο ελεύθερο, το οποίο μπορούν να βοηθήσουν κάπου άμεσα για να γίνουν ορισμένα πράγματα χωρίς τις γραφειοκρατικές παρεμποδίσεις. Και να νιώσετε ότι είμαστε κοντά σας. Οι ήρωες της Ντίτζια είναι το πρόγραμμα εταιρικής ευθύνης της εταιρείας παρόχου ψηφιακού σήματος, που περιλαμβάνει επισκέψεις και δώρα στα παιδιά που βρίσκονται σε δομές φιλοξενίας και ειδικά σχολεία. Μια προσπάθεια στήριξης και ταυτόχρονα μιας γιορτής προσφοράς και αγάπης. Ένα παράδειγμα προς αμίμηση, γιατί το σήμα που εκπέμπουν σήμερα είναι ένα σήμα αλληλοβοήθειας, συμπαράστασης, δοτικότητος, που θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους φορείς και εταιρείες. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά η οποία γίνεται στα ειδικά σχολεία και πρέπει τα παιδιά όλα να πηγαίνουν στα ειδικά σχολεία όπου κοινωνικοποιούνται και η όλη διαδικασία τα βοηθάει για να αποκτήσουν εφόδια για τη ζωή τους στη συνέχεια. Το πρόγραμμα παρέχει επιπλέον στα σχολεία εξοπλισμό που χρειάζονται, ενώ ήδη στο πλαίσιο του ταξιδιού που υλοποιεί έχει φτάσει σε 50 περίπου ειδικά σχολεία και δομές φιλοξενίας παιδιών, χαρίζοντας χαμόγελα σε περίπου 1.300 παιδιά. Δεχτήκαμε αυτή τη δωρεά του εκπαιδευτικού τεχνολογικού εξοπλισμού που θα βοηθήσει στην εκπαιδευτική διαδικασία για τη μάθηση των παιδιών. Συγχαίρουμε αυτή την προσπάθεια της εταιρείας και ευελπιστούμε στο μέλλον να υπάρξουν και άλλες. Και μακάρι να υπήρχαν φωτισμένοι άνθρωποι όπως οι συγκεκριμένοι και άλλες εταιρείες να παράγουν και να προσφέρουν αυτό ουσιαστικά το κοινωνικό έργο, αυτό θέλουμε, γιατί αν δεν δώσουμε χαρά στα συγκεκριμένα άτομα δεν έχουμε επιτύχει τίποτα. Ενώ η πολιτεία στηρίζει πάρα πολύ καλά τα παιδιά με δομές και σχολεία, ειδικά σχολεία για τις ηλικίες από τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει συνέχεια και είναι μεγάλη αγωνία των γονέων. Όταν έχουν τέτοιες ευαισθησίες μια εταιρεία πρέπει να πει ότι υπάρχει υπόβαθρο ανθρώπινου δυναμικού. Στελέχη της εταιρείας που το τελευταίο τριήμερο βρέθηκαν στο Λασίθι επισκέφθηκαν δομές φιλοξενίας και τα ειδικά σχολεία σε Νεάπολη, Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα και Σιτία, χαρίζοντας στιγμές χαράς. Ευχαριστούμε πολύ την Ντίτζια για αυτή την σπουδαία προσπάθεια και δωρεά που κάνει και είναι και ένα πολύ καλό παράδειγμα και για άλλες εταιρείες να δείξουν στο κοινωνικό τους πρόσωπο. Πραγματικά αυτά τα σχολεία, τα ειδικά σχολεία έχουν και αυτά ανάγκες και γενικότερα όλοι πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε περισσότερο.